Καλησπέρα. Σήμερα το βίντεο είναι αφιερωμένο στη συναρμολόγηση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Βλέπετε το PC του καναλιού με το οποίο παράγονται τα Let's Plays που βλέπετε στο κανάλι. Τα specs του συστήματος είναι στην περιγραφή του βίντεο. Ξεκίνησα βάζοντας τα fans στο πίσω μέρος του κουτιού. Μιας και δεν θα χρησιμοποιήσω φίδες για τα fans, αυτό θα με διευκολύνει γιατί μετά την τοποθέτηση της μητρικής είναι δύσκολη η πρόσβαση των fans από την πίσω μεριά. Με τα ανεμιστηράκια τοποθετημένα, πηγαίνω στην εγκατάσταση του επεξεργαστή και της μνήμης πάνω στη μητρική. Τοποθέτησα τη μητρική πάνω στο κουτί της, μιας και είναι αρκετά μαλακό για να μην πληγωθεί το πίσω μέρος της. Επεξεργαστής και μητρική έχουν ένα βέλος που δηλώνει τη σωστή θέση για την εγκατάσταση του επεξεργαστή. Με προσοχή κλειδώνω τον επεξεργαστή στη θέση του. Έπειτα τοποθετώ τις μνήμες πάνω στη μητρική. Ήρθε η ώρα να τοποθετήσω τη μητρική μέσα στο κουτί, αλλά πρώτα πρέπει να τοποθετήσω το Rear I.O. Με τη μητρική τοποθετημένη μέσα στο κουτί, βιδώνω τις βίδες χωρίς να ασκήσω πολύ δύναμη. Ήρθε η σειρά της ψύτρας να τοποθετηθεί στο μπροστά μέρος του κουτιού. Θα τοποθετηθεί σε διάταξη push-pull, οπότε πρώτα βάζω τα μπροστά ανεμιστηράκια. Βιδώνω τα μπροστά ανεμιστηράκια πάνω στο ψυγείο. Έπειτα, με τα μπροστά ανεμιστηράκια βιδωμένα στο ψυγείο, βιδώνω και τα πίσω ανεμιστηράκια. Πριν εγκαταστήσω την ψύκτρα πάνω στον επεξεργαστή, τοποθετώ θερμοαγόγενη πάστα πάνω του, έτσι ώστε να μεταφέρεται καλύτερα η θερμότητα που παράγεται από αυτόν στο σύστημα ψύξης. Τοποθετώ την ψύκτρα προσεκτικά πάνω στον επεξεργαστή, και έπειτα τοποθετώ τις βίδες. Σφίγγω σταυρωτά και τις 4 βίδες μέχρι να συναντήσω αντίσταση. Ήρθε η ώρα για την εγκατάσταση των SSD και μηχανικών δίσκων. Οι SSD σε αυτό το κουτί εγκαθίστονται πίσω από τη μητρική στην προκαθορισμένη θέση. Μουσική
Για τους μηχανικούς δίσκους αναγκάστηκα να συμβιβαστώ και να τους τοποθετήσω στη θέση του οπτικού μέσου γιατί χρειαζόμουν το χώρο για το σύστημα ψύξης του επεξεργαστή. Είμαστε περίπου στη μέση της εναρμολόγησης του συστήματος. Εγκαθιστώ το τροφοδοτικό στη θέση του. Με το τροφοδοτικό στη θέση του ήρθε η ώρα να συνδέσω όλα τα καλώδια του συστήματος. Ξεκίνησα με τα καλώδια που έρχονται από το μπροστά μέρος του κουτιού. Πρώτα τα Power και Reset Button, έπειτα τα USB 2 και USB 3. Στη συνέχεια συνδέω τα αρμυστηράκια, ξεκινώντας από αυτά της ψύκτρας στο CPU Fan Connector της μητρικής. Αντίστοιχα συνδέω και τα υπόλοιπα αρμυστηράκια του κουτιού στα διαφορετικά Fan Connector της μητρικής. Ήρθε η ώρα για τα SATA καλώδια. Ξεκίνησα συνδέοντας πρώτα στη μητρική και έπειτα πάνω στους SSD και τους μηχανικούς σκληρούς. Τα τελευταία καλώδια που έμειναν είναι αυτά που θα τροφοδοτήσουν τη μητρική με ρεύμα. Πρώτα συνδέω το 24-πινο στο πλάι της μητρικής και μετά το 8-πινο και 4-πινο στην κορυφή της μητρικής. Για να πάρουν ρεύμα όλα αυτά τα καλώδια πρέπει να τα συνδέσω στο τροφοδοτικό. Κανένα gaming σύστημα δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς την κάρτα γραφικών. Με πολύ προσοχή τοποθετώ την κάρτα στο PCI Express slot και βιδώνω στο κουτί τις βίδες που θα την κρατάνε σταθερή. Με την κάρτα τοποθετημένη στη θέση της, συνδέω και τα καλώδια που θα την τροφοδοτήσουν με ρεύμα από το τροφοδοτικό. Ακόμα ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Σήμερα είδατε πόσο απλά είναι να συναρμολογήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι σημαντικό να μην βιαστείτε έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι όλα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Δεν σας έδειξα σήμερα το cable management γιατί θα ακολουθήσει στο μέλλον βίντεο που θα αφιερωθεί αποκλειστικά και μόνο σε αυτό. Μέχρι τότε, κάντε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, αφήστε ένα comment αν έχετε κάποια απορία και μοιραστείτε το με κάποιο φίλο σας που ίσως να θέλει να μάθει πώς να συναρμολογεί έναν υπολογιστή. Bye!